Γέννημα θρέμα είναι εδώ πέρα. Χαϊδαριώτης. Ναι, ναι, ναι. Πόσο καιρό είναι τώρα που έχει εξαφανιστεί? Είναι πάρα πολύ, 2 εβδομάδες τώρα που αγνοείται. Πάρα πολύ δύσκολα, αγωνία, στεναχώρια πολύ, πάρα πολύ δύσκολα. Να μην ξέρεις τι έχει γίνει ο άνθρωπός. Εννοείται, ναι, εννοείται. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Έμενε με τη μητέρα σου, πώς έφυγε, από πού έφυγε, από το σπίτι? Πήγε μία βόλτα, δεν συνήθιζε να δίνει αναφορά που πάει και τι κάνει. Μεγάλος άνθρωπος πια, τις παρέες του. Ναι, και έκτοτε μετά το απόγευμα ανησύχησε η μητέρα μου και αναγκάστηκε να τον παίρνει τηλέφωνο, να επικοινωνήσει μαζί του. Το τηλέφωνο από την πρώτη στιγμή ήταν κλειστό. Κάτι που όσο το ξέρουμε δεν συνήθιζε. Συνήθιζε να διανυκτερεύει σε ένα φίλο του, ξέρω εγώ, μπορεί για 1-2 μέρες, αλλά έστω και με γκρίνια περισσότερο από τη μητέρα μου, έστω και με γκρίνια του τηλεφώνου, τον ευρίσκαμε. Απλά γκρίνιαζε τι με θέλετε τώρα, τι με ψάχνετε, τι με κάνετε και αυτά. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ένα τελείως καινούριο πράγμα. Τελείως όμως καινούριο πράγμα. Γι' αυτό και μας έχει ανησυχήσει τόσο πολύ. Δηλαδή ήταν πάντα ανοιχτό το τηλέφωνο του? Ναι, 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 πάντα ανοιχτό. Μπορεί να μην απαντούσε, αλλά κάποια στιγμή απαντούσε. Όχι τώρα όπως είναι κλειστό, αυτό λες? Ναι, 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 ναι. Του έχω στείλει και μηνύματα στο Messenger. Τίποτα, τίποτα, πουθενά, τίποτα. Δεν έχουν διαβαστεί? Όχι, δεν έχουν διαβαστεί. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος με προβλήματα υγείας. Μάλιστα. Αυτό το έχεις αναφέρει στην αστυνομία, δηλαδή έχεις ένα τηλέφωνο κλειστό. Τους έχεις ζητήσει να γίνει άρση απορρίτου? Βεβαίως και έχω ζητήσει να γίνει άρση απορρίτου. Ήταν το πρώτο πράγμα γυρνώντας στην Ελλάδα που ζήτησα. Μου εξηγήσανε ότι για να σπάσουμε την άρση του απορρίτου χρειάζεται να είναι ή ανθρωποκτονία ή απαγωγή ή τέλος πάντων κακούργημα. Και εγώ αυτό που τους απάντησα είναι ότι, δηλαδή, τι να περιμένω εγώ τώρα, να τον ευρώ στο χαντάκι για να κάνουμε την άρση απορρίτου?